Κύριε Προδρόμου, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Γιατί δεν έγιναν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας σήμερα για τις χαλαρώσεις? Κοιτάξτε, όπως έχουμε υγείας, πει... Υγείας, εσείς είστε παιδείας, ναι. Υγείας, ναι. Έτσι κι αλλιώς οι αποφάσεις είναι του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως έχουμε πει από καιρό, το γνωρίζουν όλοι, οι εκάστοτε αποφάσεις για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων εξαρτώνται από την επιδημιολογική κατάσταση, την υγειονομική κατάσταση της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δεδομένα, παρακολουθούμε όλοι τι συμβαίνει, είχαμε την ενημέρωση από τους επιδημιολόγους, κρίθηκε ότι θα είναι καλύτερα να πάρουμε αποφάσεις την Παρασκευή, μεθαύριο. Επομένως, έτσι έχουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, η εικόνα δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Βεβαίως, καταφέραμε στην Κύπρο με όλες τις πολιτικές και με τον μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό διαγνώσεων, τεστ που κάνουμε. Για παράδειγμα, εμείς στον χώρο των σχολείων είδατε ότι έχει γενικευτεί το rapid test. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να διαχειριστούμε την πανδημία. Έχουμε αρκετή δραστηριότητα σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου είναι ακόμα σε πλήρη σχεδόν αποκλεισμό, lockdown. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και ο αριθμός των κρουσμάτων και κάποιοι δείκτες μετά την επαναδραστηριοποίηση που είχαμε την τελευταία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιδείνωση. Άρα λοιπόν αυτό λαμβάνεται υπόψη. Μας απασχολούν κάποια πράγματα, υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσε να παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια να είναι ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη η κατάσταση και θα επανέλθουμε την Παρασκευή. Άρα την Παρασκευή θα δείτε, φαντάζομαι, τα νοσηλευόμενους, επιδημιολογικά δεδομένα, κρούσματα σήμερα και αύριο για να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Είναι όλα αυτά, κύριε Κυριάκου, για τα οποία μας πληροφορούν οι ειδικοί. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες με ικανοποίηση είδαμε ότι τα παιδιά, και πρέπει να συγχαρώ και τους μαθητές και τις μαθήτες αλλά και τους γονείς τους, διότι έδειξαν υπευθυνότητα. Δεν είναι κάτι ευχάριστο το να πρέπει να υποβάλλεσαι σε rapid test για να πας στο σχολείο. Παρόλα αυτά είδαμε ότι η τεράστια συντριπτική πλειοψηφία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία και συνεχίζουμε. Τώρα εδώ οι πολίτες ρωτάνε, αφού το ποσοστό θετικότητας σε όλες τις υπόλοιπες επαρχίες παραμένει σταθερό και το πρόβλημα είναι η Λεμεσός, γιατί το γενικεύετε το πρόβλημα και δεν το προσδιορίζετε και να το επιλύσετε στη ρίζα του? Κοιτάξτε, αυτό είναι μία παρατήρηση, είναι μία διάσταση. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, υπάρχουν και τα ευρήματα των υπηρεσιών ιχνηλάτησης και βέβαια η Κύπρος είναι μικρή. Σε άλλες χώρες ο πληθυσμός μας είναι μία πόλη. Το να λέμε, ναι, είναι σίγουρα, υπάρχει στη Λεμεσό μία ιδιαίτερα οξυμένη κατάσταση των πραγμάτων, αλλά αυτό δεν αργεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, το έχουμε δει στο παρελθόν, άρα δεν είναι τόσο απλό να πούμε ότι είναι η Λεμεσός. Γενικά τα επιδημιολογικά στοιχεία μας δίνουν κάποιες κατευθύνσεις, ακούμε τις, αν θέλετε, τις συμβουλές που έχουμε από την επιστημονική ομάδα και προσμετρούμε μία σειρά από δεδομένα. Ας κάνουμε υπομονή, δεν μπορώ να προαναγγείλω. Άρα μέχρι την Παρασκευή τώρα, κύριε Υπουργέ, στα Λύκια η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, σωστά? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα δημοτικά. Δεν είναι θέμα που είναι το πρόβλημα. Όχι, είναι θέμα να δούμε τι θα κάνετε. Έτσι κι αλλιώς, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ο πληθυσμός είναι ένας, είναι οικογένειες. Τα παιδιά που πάνε στα δημοτικά στο σπίτι μπορεί να έχουν ένα αδερφό, μια αδερφή που είναι του λυκείου. Οι γονείς τους μπορεί να είναι του δημοτικού και να είναι εκπαιδευτικοί σε λύκεια. Εργάζονται σε άλλους χώρους. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο να πεις είναι εδώ, είναι εκεί. Εκείνο που παρατηρήθηκε με τα δημοτικά σε αντίθεση με το προηγούμενο, με το παρελθόν, ήταν το ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε κάπως περισσότερα κρούσματα. Βεβαίως, εγώ θα μπορούσα να σας πω τώρα τους συνολικούς αριθμούς που δείχνουν ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό όμως λέει κάτι και δεν λέει και τίποτα, γιατί τα αποτελέσματα που είχαμε, οι περίπου 7.000 rapid test που έγιναν αυτές τις μέρες που είχαμε στα Λύκια τη γενίκευση, ήταν λίγα τα κρούσματα. Όμως η εικόνα της κοινωνίας και του πληθυσμού είναι ανησυχητική. Άρα λοιπόν ας μην προσπαθήσουμε... Τώρα λεπτό, τα γυμνάσια 16 θα ανοίξουν, κύριε Υπουργέ, ή όχι?
αφού σας λέω ότι τις αποφάσεις θα τις πάρουμε την Παρασκευή. Να κλείσουν τα λύκεια. Θέλω... Ένα λεπτό, γιατί λένε διάφορα. Ούτε λύκεια υπάρχει απόφαση να κλείσουν, ούτε δημοτικά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Την Παρασκευή θα μας τα πείτε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ας κάνουμε υπομονή. Καταλαβαίνω ότι αδειμονούν. Τα γυμνάσια είναι από τις ημέρες που κλείσαμε για τις αργίες των Χριστουγέννων, που τα παιδιά είναι στο σπίτι. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε και τις πολλαπλές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο οι μαθησιακές και εκπαιδευτικές, είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα προσμετρούμε. Αν ήταν στο χέρι μας, αγαπητέ Νικήτα, θα θέλαμε αύριο να μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά, όχι μόνο στα σχολεία, παντού. Όμως πρέπει να πάμε με σύνεση και με προσοχή. Να μου επιτρέψετε μόνο να σας πω ότι για κάτι άλλο που είναι στο χέρι μας και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, σήμερα. Θα πήγαινα για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα μου πείτε. Μάλιστα. Ενέκρινε το νομοσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. Και το νομοσχέδιο πάει αμέσως στη Βουλή. Ελπίζω ότι και εκεί θα εγκριθεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μετά από δεκαετίες, μετά από πολλές συζητήσεις, σχεδιασμούς. Καταφέραμε επιτέλους, είναι κάτι που ήταν στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, το υλοποιούμε. Και είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί θα αποκτήσει επιτέλους αυτή η πολιτεία μια ξεχωριστή πολιτική δομή, συγκροτημένη με έναν υφυπουργό, με το επιτελείο του, που θα δώσουν έτσι μεγαλύτερη έμφαση στο χώρο του πολιτισμού. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα και για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για την πολιτιστική δημιουργία και για την συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρόμενα, στα πολιτιστικά αγαθά, και για την ενίσχυση των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο του πολιτισμού. Άρα λοιπόν, πεδίων δόξης λαμπρών ανοίγει τώρα και θα έχουμε, και ελπίζω και με την έγκριση της Βουλής, ένα υφυπουργείο για να κάνει πιο συγκροτημένα, με μεγαλύτερη επιμονή, τους σχεδιασμούς και να εφαρμόσει πολιτικές που θα είναι σίγουρα επωφελείς για αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε, ότι στην Κύπρο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον πολιτισμό, και γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που θα μας βοηθήσει, αν θέλετε, και σε όρους πολιτιστικής διπλωματίας, ακόμα και για τον τουρισμό μας, τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, αλλά και για τους νέους μας, για το... Διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, έγινε, προηγήθηκε διαβούλευση πριν από αυτή την κατάληξη? Έγινε, βέβαια, έγινε διαβούλευση και με τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του πολιτισμού, οι οποίοι όλοι βέβαια το βλέπουν θετικά, αλλά και με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, με τα υφιστάμενα τμήματα τα οποία θα ενσωματωθούν στο Υφυπουργείο, δηλαδή το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τις πολιτιστικές υπηρεσίες που έχουμε εδώ στο Υπουργείο. Είναι η Υπηρεσία Χειροτεχνίας που είναι στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας. Ένα μικρό κομμάτι από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το οποίο πλέον θα ενσωματωθεί στο Υφυπουργείο μαζί με το πρόγραμμα ενίσχυσης του θεάτρου, το πολύ γνωστό σχέδιο Θυμέλη. Συζητήσαμε με όλους και βέβαια έχει γίνει και μια προκαταρκτική οργανωτική δομή του Υφυπουργείου, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσει. Φυσικά όλα αυτά είναι έργο πλέον του Υφυπουργού, της διεύθυνσης του Υφυπουργείου. Αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσει αυτόνομα. Τώρα για τους μαθητές. Ο μαθητής που ήταν στο παράθυρο χθες, σήμερα έκανε τεστ σάλιου και μπήκε στην τάξη. Αλλά δεν θα το ξανακάνει, λέει. Περιμένει να αλλάξετε τις οδηγίες. Κοιτάξτε, ποιες οδηγίες να αλλάξουμε? Να μην γίνεται rapid test υποχρεωτικό. Εδώ έχουμε πει ότι, κύριε Κυριάκου, αυτή τη στιγμή το αν υπάρχουν κάποια παιδιά, που υπάρχουν μερικές δεκάδες ίσως, οι οποίοι έχουν προσβληθεί, θέλουμε να πηγαίνουν στα σχολεία, να κολλούν τους συμμαθητές τους ή και τους εκπαιδευτικούς, να μεταφέρεται στα σπίτια, από τα σπίτια σε άλλους χώρους εργασίας και να ζούμε αυτό το μαρτύριο? Όχι, δεν το θέλουμε. Μάλιστα. Και το rapid test μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια ταλαιπωρία να σε ελέγχουμε αυτόν τον τρόπο. Αν υπήρχε αυτό το εναλλακτικό, το τεστ Σιέλου από το στόμα με το σάλιο, θα μπορούσαμε να το... Υπάρχει στα ιδιωτικά φαρμακεία. Δεν είναι θέμα ιδιωτικών, δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Εξετάζεται και δεν έχει εγκριθεί. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να είναι ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Ναι, αλλά ο μαθητής το δέχτηκαν το τεστ στο σχολείο. Το δέχτηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Εμείς μαζί με το Υπουργείο Υγείας το κάνουμε για κάποια παιδιά τα οποία
με ιατρική βεβαίωση έχουν ζήτημα να κάνουν από τη μύτη. Εκεί όμως δεν είναι ακριβώς rapid test. Είναι τεστ Σιέλου, αλλά είναι με μοριακή ανάλυση και χρειάζεται μερικές μέρες. Άρα λοιπόν ας μην μπούμε στα ιατρικά θέματα. Εάν υπάρξει έγκριση και πιστοποίηση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τεστ, είμαστε οι πρώτοι που θα το θέλαμε, θα διευκολύνει τα πράγματα και τη ζωή μας. Παρακολουθούμε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας. Φροντίσαμε, για παράδειγμα, να στηθούν συνεργεία που δεν ήταν εύκολο και να περιοδεύουν στα σχολεία. Δεν ήταν εύκολο γιατί. Γιατί γίνονται και μαζικά rapid test στον υπόλοιπο πληθυσμό. Το βλέπουμε. Από εκεί που άλλοτε κάναμε μερικές χιλιάδες την ημέρα, τώρα μπορεί να κάνουμε και 30 και 40 χιλιάδες. Άρα λοιπόν γίνεται η προσπάθεια και να είναι... Αλλά λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για γυμνάσια ούτε για λύκεια, τίποτα απολύτως. Την Παρασκευή θα μας τα πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.